Με θέμα την Αηφόρο Περιφερειακή Ανάπτυξη, ξεκίνησε τις εργασίες του το τριήμερο συνέδριο στην Καστοριά, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς και το Γερμανικό Προξενείο, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το Γραφείο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η εξυγίαση των υδάτινων πόρων, η βιολογική καλλιέργεια παραλίμνιων πορώνων και ο οικοτουρισμός είναι τα βασικά θέματα του συνεδρίου, στο επίκεντρο του οποίου είναι η εξυγίανση και η προστασία της λίμνης Ορεστιάδας. Αυτό που περισσότερο εντοπίζεται τώρα σε αυτό το συνέδριο είναι η ανάπτυξη των συστημάτων βιολογικών καλλιεργειών, ούτως ώστε να πάψουν να υπάρχουν οι πηγές ρύπανσης της λίμνης, γιατί ίσως η φύση είναι αυτή που βοηθάει στον αυτοκαθαρισμό. Εάν όμως σταματήσουμε τις πηγές ρύπανσης, όπως γνωρίζετε, εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, πριν 10 εβδομάδες του έγινε γνωστό το πρόβλημα εδώ με τη λίμνη της Καστοριάς. Πριν 3 εβδομάδες υπήρξε ήδη μια επίσκεψη με τον Περιφερειάρχη από την λίμνη της Κωνσταντίνας, που γίνανε οι πρώτες επαφές. Και τώρα, 3 εβδομάδες μετά από αυτή την επίσκεψη, υπάρχει αυτό το συνέδριο. Άρα, υπάρχει ένας δρόμος προς υλοποίηση προτάσεων. Und man wird alle, die hier Schadstoffe reinleiten in diesen See, besser beraten müssen, dass sie andere Produktionsmethoden anwenden und so etwas dann nicht mehr passiert und dann wird der See auch wieder besser werden. Οι ειδικοί και οι δήμονες που ήρθαν για να συμβουλέψουν εδώ τους καλλιεργητές γύρω από την λίμνη θα δώσουν συμβουλές και ουσιαστικές προτάσεις πώς μπορούν να αλλάξουν τις καλλιεργίες τους έτσι ώστε να μπορέσει και η λίμνη να αναβιώσει και να μην υπάρχουν διοχέτευση βλαβερών ουσιών. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών ειδικών, οι οποίοι κλήθηκαν στο παρελθόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε λίμνες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παράδειγμα είναι η λίμνη της Κωνσταντίνας που εξυγειάνθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Η λίμνη η δική του στην περιοχή της Κωνσταντίνας, ειδικά τη δεκαετία του 70, υπέφερε πάρα πολύ και χρειάστηκαν όχι μόνο οι δήμοι, οι κοινότητες και οι μικρές πόλεις που υπήρχαν γύρω από τη λίμνη να εγκαταστήσουν βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και από μακρισμένες περιοχές όπου ήταν στα ποτάμια που οδηγούσαν μετά στη λίμνη. Η μεγαλύτερη επένδυση ήταν να στηθούν βιολογικοί καθαρισμοί σε κάθε σημείο που τροφοδοτούσε τη λίμνη. Θεωρεί ότι είναι προϋπόθεση πρώτον το θέμα με τον βιολογικό καθαρισμό και μετά λέει ότι αντίστοιχα όπως σε αυτή την περιοχή που βλέπουμε εδώ, υπήρχαν γύρω από τη λίμνη τόσο κτηνοτροφία, όσο και αγροτική εκμετάλλευση, όσο και οπορώνες και καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Επομένως, έπρεπε μέσα σε αυτό το όλο σκεπτικό και στο πλαίσιο της εξυγίανσης να συμπεριληφθούν και αυτοί οι αγρότες, να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν ότι έπρεπε με διαφορετικούς τρόπους πια να δουλεύουν για να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή, ενώ κατά τη διάρκεια του θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους εκτός από τους αυτοδιοικητικούς και επαγγελματίες, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και ενδιαφερόμενοι πολίτες.